Λοιπόν, κάνουμε, ο Γέροντας μου έδωσε εδώ τον Απόστολο και μου λέει από εδώ, λέει, να πούμε. Έτσι είπα, αν θέλετε από εδώ, αν δεν θέλετε από εδώ. Όχι, εγώ άκουσα από εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων από εδώ θα αρχίσουμε, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να, από να ξεκινήσουμε. Έτσι, ωραίο είναι το κείμενο το σημερινό. Αδελφοί, λέει, ο Σπύρον φιδωμένος και θερής. Και ο Σπύρον επευλογίες και θερής. Έτσι. Αυτός, λέει, που σπέρνει τσιγκούνικα, φιδωμένος, αυτό το πράγμα είναι, θα θερήσει και τσιγκούνικα, ας πούμε. Και αυτός που σπέρνει, λέει, με ευλογία, θα θερήσει πλούσια και αυτός, έτσι, καρπό. Έκαστος, καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης. Όπως θέλει όμως ο καθένας, λέει. Προαίρεση που λέγαμε ξανά, θυμάστε. Προαίρεση. Όπως προαιρείται. Μη εκλείπεις ή εξανάγκης. Όχι από λύπη ή από ανάγκη. Η λαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Διότι ο Θεός, λέει, αγαπά η λαρών δότην. Τι είναι ο λαρός δότης? Είναι ο χαρούμενος δότη. Αυτός που δίνει με χαρά. Δηλαδή δώσει τι θα δώσει με χαρά, λέει, και μην δίνει από ανάγκη ή από λύπη. Αυτό ισχύει και για την ελεημοσύνη, αλλά εγώ νομίζω ότι ισχύει πριν από όλα υπαρξιακά. Έτσι. Δηλαδή ισχύει με την ίδια μας την ύπαρξη. Τι δίνουμε από τον εαυτό μας στο Θεό. Έτσι. Ο Σπύρον φιδωμένος, αυτός που δίνει λίγα πράγματα, λέει. Έτσι. Θερίζει και λίγα. Αυτός που δίνει πολλά, θερίζει και πολλά. Βλέπετε το μυστήριο της ελευθερίας εδώ. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Θέλει μια ελευθερία και μια αγάπη και μια λεβεδιά ο Θεός από μας. Θέλει να μας δει να είμαστε ελεύθεροι και ολόκληροι απέναντί Του. Πόσο θα μου δώσεις? Λίγο. Αυτό το λίγο. Πάρε αυτό το λίγο και να είσαι ευχαριστημένος με αυτό. Πολύ περισσότερο από ό,τι έδωσε θα πάρει πάλι, αν πάση περιπτώσει. Εκατονταπλασίου να λέει. Αλλά λίγο σε σχέση με το. Ναι. Εάν τα δώσει όλα, λέει ο Άγιος Μάξιμος, τα παίρνει όλα. Όλο το Θεό. Παρόλο που αυτό που δίνει εσύ το όλο αυτό είναι λίγο, πολύ λίγο. Αλλά αυτό που παίρνει είναι ολόκληρο ο Θεός. Όταν δίνει λίγα, παίρνει λίγα. Αλλά μη εκλείπεις ή εξανάγκεις. Εδώ είναι το ζήτημα. Αυτές οι συναλλαγές, οι οποίες μας έχουν κάνει μεγάλο κακό. Στεκόμαστε καμιά φορά σαν έμποροι με την κακή όμως έννοια ενώπιν του Θεού και λέμε, τι θα δώσω τώρα, έτσι, να δώσω τόσο ώστε να πάρω τόσο. Έτσι, μια φορά ο γιος μου που είχε ακούσει ότι ό,τι δίνουμε στο Θεό μας το επιστρέφει εκατονταπλασίωνα, πάει και βρήκε ένα φτωχό και του έδωσε το χαρτζιλίκι. Του λέει, γιατί το έκανες αυτό και τα έδωσες όλα? Μου λέει, ναι, λέει, αλλά πόσα θα πάρω εγώ τώρα? Ναι, η λογική του παιδιού, η οποία είναι μια παιδαριώδης για μας λογική, γιατί το παιδί είναι παιδική, για μας είναι παιδαριώδης. Γιατί λέει, μη εξανάγκης, μην το κάνεις αυτό δηλαδή με σκοπό, ή εκλείπεις, δηλαδή λυπούμενος, αφού τώρα υπάρχει αυτή η εντολή, τι να κάνουμε? Έτσι, ας δώσουμε με στεναχώρια στην ψυχή. Έτσι, αφού μας θέλει ο Θεός να κάνουμε τις εντολές, ας τις κάνουμε. Ξερνάμε. Καλύτερα μην τις κάνεις. Είναι περίεργο πράγμα, γιατί δεν το αρέσει αυτό η χλιαρότητα. Θα μας αγαπούσε τότε όλους με μεγαλύτερη άνεση. Αλλά δεν θέλει χλιαρότητα. Θέλει ή πολέμιους θέλει ή αραστάς. Ή πολεμίους ή αραστές θέλει, τίποτε άλλο. Εχθρούς. Να είμαστε εχθροί, ψυχρός να είσαι. Με αυτόν μπορεί να συνεννοηθεί ο Θεός. Με το χλιαρό δεν ξέρει τι να του κάνει. Δεν ξέρει τι να κάνει με ένα χλιαρό.
Ούτε πειρασμό. Τι να τον κάνει τον πειρασμό, δεν θα τον καταλάβει. Ευεργεσία. Τι ευεργεσία δεν την καταλάβει. Να κάθομαι έτσι όπως είμαστε, τι να κάνουμε πάλι δε. Δεν ξέρει τι να κάνει ο Θεός με ένα χλιαρό. Ένας χλιαρός είναι ένας που λέει, ας πούμε, ας κάνω και εκείνο, ας κάνω και το άλλο, ξέρω εγώ, ας νηστέψω, ξέρω εγώ, ας προσευχηθώ, ας. Πάντοτε όμως, με έναν τρόπο απλώς σκουντάει το Χριστό, για να θυμηθώ και το Ευαγγέλιο σήμερα. Σήμερα τον σκουντούσαν τον Χριστό χιλιάδες. Φανταστείτε τη σκηνή, έρχεται ο Μεσσίας, ο θεραπευτής, ο προφήτης, και πάει στην κόρη του Ιαΐρου και τον σκουντάει χιλιάδες λαός. Τον σκουντούν, δεν καταλαβαίνει ο Χριστός τίποτα. Απλώς τον σκουντούν. Και κάποια στιγμή τον πλησιάζει και μία ύπαρξη, έτσι, η οποία έχει μεγάλο πρόβλημα και υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, έχει και μεγάλο αίτημα. Και αυτή δεν τον, τι κάνει αυτή, τον ακουμπάει, τίποτα άλλο δεν κάνει, όπως τον ακουμπούν όλοι. Δεν κάνει τίποτα άλλο, μόνο τον ακουμπάει. Και ενώ τον ακουμπάει μόνο και τίποτα άλλο δεν γίνεται, μόνο αυτό το... λέει εκείνο το φοβερό πράγμα ο Χριστός, τι μου ύψατο. Ποιος με ακούμπησε. Και λένε οι μαθητές, εδώ βλέπεις τον όχρο, λέει, συνθλίβοντας, εδώ σε κάνουν ένα γκουαλιόμαλι. Και λες, ποιος ακούμπησε. Και απαντάει, έγνων δύναμη να εξελθούσε να κρίνει. Κάποιος με ακούμπησε, κάποια προαίρεση, κάποιο ανθρώπινο πρόσωπο. Ήρθε και στάθηκε σαν πρόσωπο απέναντί μου. Και αυτό το κατάλαβα, η άλλη είναι όχλος. Περιμένουν να δουν το θέαμα, το θαύμα, ο λαός, οι πολλοί, εμείς οι πολλοί. Σκουντάμε τον Χριστό έτσι. Που πέφτουμε πάνω, πέφτουμε πάνω στον άλλο, πέφτουμε και σε αυτόν. Και δεν καταλαβαίνει ο Χριστός τίποτα ότι κάποιος τον ακούμπησε. Και μετά λέμε, δεν ακούει τις προσευχές μου. Ποιες προσευχές κάνεις, μήπως έχεις κάποιο αίτημα το οποίο να τον ακουμπάει τον Χριστό. Στα αγγλικά το λέμε αυτό, το touch, ξέρετε, με άγγιξε αυτό. Να θέλω να πούμε κάτι, τι είναι πολύ όμορφο, είναι touching. Στα ελληνικά δεν το έχουμε. Κάτι που σε ακουμπά, που σε αγγίζει. Αυτό το πράγμα ακριβώς το ένιωσε εκείνη τη στιγμή. Και λέει, ποιος με ακούγησε. Έτσι. Και αυτή μία πετάγεται και λέει, εγώ λέει, το έκανα έντρομη, πώς την κατάλαβε. Έτσι, θάρση, θίγατερ και λοιπά. Κουράγιο της λέει, μην ανησυχείς, τρόμαξε αυτή και την δίνει θάρρος. Βλέπεις, είσαι παρούσα για μένα, είμαι και εγώ παρόν για σένα. Και ξεχισε ο όχλος πρόχνοντας και συμπατώντας και συμπατούμενοι και κάνοντας και αυτό, μπαίνουν και μέσα στο σπίτι του Ιαΐρου. Εκεί βλέπετε ότι ο Χριστός δεν θέλει να κάνει ό,τι κάνει χωρίς μάρτυρες. Θέλει να έχει μάρτυρες για αυτό που θα κάνει. Γι' αυτό λέει Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, ελάτε μαζί μου. Και οι γονείς της κόρης. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Τους καλεί να τον αγγίξουν, να τον δούνε. Τι θα κάνει. Πάνε μέσα, το μικρό είναι νεκρό και κλαίνε αυτοί τώρα. Συγκινούνται και οι μαθητές. Άντε και αυτοί ο Πέτρος και ο Ιωάννης, δουν τα κλάματα. Λέει ο Χριστός, εδώ είναι η δοκιμασία. Δεν πέθανε, λέει, κοιμάται. Και βάζουν όλοι μαζί τα γέλια. Όλοι αυτοί που κλαίγανε, βάζουν όλοι μαζί, κατεγέλουν αυτού. Ποιοι, οι μαθητές του. Και οι γονείς της κόρης. Και τι γίνεται, τους πετάει όλους έξω. Γίνεται όλοι έξω, λέει τους. Δεν μπορείτε να με δείτε, δεν με ξέρετε. Δεν θα δείτε τι θα κάνω. Έτσι τους πετάει όλους έξω. Τι τους έφερε μέσα. Τους έφερε μέσα για να τον δουν και τους βγάζει έξω γιατί κατά τον γελούσαν, τον κορόιδευαν. Έτσι κάνουμε κι εμείς με τον Χριστό. Πάμε, μας παίρνει, μας οδηγεί και λοιπά και λέμε τώρα, μας λέει, μας δείχνει το αυτό, το προκείμενο πτώμα, κάθε φορά μπορώ να το κάνω αυτό. Μας λέει και εμείς βάζουμε τα γέλια. Εντάξει. Όχι να το κάνεις αυτό, τώρα δεν γίνεται. Και μας λέει βγείτε έξω. Θα το κάνω μόνος. Και θα το παραδώσω με το Ευαγγέλιο στην ιστορία. Και όποιος θέλει, ας το καταλάβει στο μέλλον. Εσείς δεν μπορείτε, φύγετε από εδώ. Μας λέει στη συνέχεια. Αν ήταν η αιμορροούσα εκεί, δεν θα γελούσε καθόλου βέβαια. Θα έλεγε εγώ έγινε μόλις καλά. Τι θα έλεγε, ναι, εδώ έτσι είναι.
θα παρέμενε εκεί, θα ήταν η μόνη μέσα που θα έμενε. Οι άλλοι δεν είχαν κανένα λόγο να μείνουν. Γιατί οι άλλοι δεν είχαν αγγίξει τον Χριστό και δεν ήξεραν περί τίνος πρόκειται και τους βγάζει έξω. Και πιάνει το πεδίο σε εξουσία να έχουν και του λέει σήκω πάνω και σηκώνεται. Και εξαίσθησαν οι πάντες, τρόμαξαν. Γιατί εξαίσθησαν, γιατί δεν πίστευαν ότι μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό εξαίσθησαν. Θυμάμαι τώρα τον πατέρα Ιωήλ του Γιανακόπουλου, τον πνευματικό πατέρα του πατρός Επιφανίου Θεοδροπούλου, που ένα από τα ανέκδοτα που αναφέρονται για τη ζωή του, ήταν μια μεγάλη μορφή κι αυτός. Σταματήσαν λέει μια φορά, πήγαινε με το τρένο, πήγαινε στην Αθήνα και σε ένα χωριό έγινε κάποιο θαύμα, κάποια εικόνα, ξέρω εγώ τι έκανε, και σταματάει το τρένο στο σταθμό και τρέχουν όλοι λέει να δούνε τι έγινε. Και τελευταίος ένας υπάλληλος του τρένου λέει: «Εσύ παππούλια, θα πας?» «Όχι, δεν θα πάω», λέω εγώ. «Γιατί δεν πας?» «Γιατί εγώ πιστεύω», λέει, «αυτό που έγινε». Καταλάβατε. Ναι. Δεν πιστεύεις αυτό που έγινε? «Όχι, πιστεύω αυτό που έγινε, γι' αυτό δεν πηγαίνω». Έτσι. Ναι. Άμα όταν δεν πιστεύει κανείς, εξίσταται. Πω, τι έκανε. Τι έκανε, σήκωσε, δεν ξέρεις ποιος είναι, δεν ξέρεις τι κάνει, δεν ξέρεις τι είναι αυτό το όνομα που έχεις απέναντί σου. Όχι, δεν ξέρω. Γι' αυτό και εκπλήτεται ο όχλος. Πάντα εκπλήτεται και ποτέ δεν καταλαβαίνει ο όχλος. Όταν έχει κανείς προσωπική σχέση με τον Χριστό, πάει να εκπλήτεται τόσο πολύ από ένα σημείο και πέρα. Και αρχίζει να καταλαβαίνει. Και όταν αρχίζει να καταλαβαίνει, αρχίζει μια άλλη δοσοληψία μετά τον Χριστό. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, διότι όπως είπαμε ηλαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός, έτσι, και ότι ο άνθρωπος προαιρείται αυτό θα δώσει, έτσι, και θέλει πολύ προσοχή στο σημείο αυτό όπως είπαμε και επιμένω πάρα πολύ σε αυτό, να μην δώσει εξ ανάγκης και ανελεύθερα. Εξ ανάγκης και ανελεύθερα. Καμιά φορά και οι πνευματικοί κάνουν λάθος στο σημείο αυτό και όλοι μας πέφτουμε έξω. Δηλαδή από πολύ ζήλο, ο ζήλος ο πολύς, ξέρω εγώ, νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ξερή άσκηση. Μην κάνετε, έλεγε, ξερή άσκηση. Κατά βάθος, αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν μερικά πράγματα για κάποιο λόγο, οι άνθρωποι αυτοί συκοφαντούν το Θεό. Ένας απλό μοναχός που έχει τέτοιο είδους άρρωστου ζήλου μπορεί να πιστεύει λαϊκός. Ότι πρέπει να κάνει, ξέρω εγώ, 1000 μετάνοιες την ημέρα. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που τους λέμε τυπολάτρες. Ε? Τυπολάτρες. Έτσι. Και όλοι μας ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι όλη η αλήθεια. Λοιπόν, βλέπεις έναν μοναχό ή λαϊκό, δεν πρέπει να είναι τόσες μετάνοιες. Τώρα έτσι του έρχεται αυτή η ιδέα ότι πρέπει να κάνει μια σειρά πραγμάτων. Αυτή η αντίληψη είναι τόσο πολύ ισχυρή που γεννάει στον άνθρωπο ενοχές μετά όταν δεν τα κάνει αυτά τα οποία. Έτσι. Πόσοι και πόσοι οι χριστιανοί δεν έχουν ενοχές. Και πόσοι άνθρωποι δεν μένουν εκτός εκκλησίας διότι φοβούνται τις ενοχές αυτές. Θα τους βάλουμε εμείς. Τις οποίες έχουμε. Ενοχές, σας είπε χριστιανοί, ο πατήρ Πορφύριος μου έλεγε προσωπικά, δεν υπάρχει στο Χριστό ενοχή, μου έλεγε. Κοίταξε να το καταλάβεις αυτό και να το διδάσκεις, μου έλεγε. Αυτό κάνω τώρα. Δεν υπάρχουν ενοχές. Όταν υπάρχουν ενοχές δεν υπάρχει σχέση μετά του Χριστού. Όταν υπάρχει σχέση με τη μάνα σου, έχεις ενοχές? Όχι, γιατί τα πάντα συνεξηγούνται συνεχώς μέσα στη σχέση αυτή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Με έναν άνθρωπο που αγαπάς υπάρχει ενοχή, πέφτεις έξω. Αλλά συνεξηγείται γιατί υπάρχει αγάπη. Σταματάει η αγάπη, αρχίζει η ενοχή. Σταματάει η αγάπη, αρχίζει η ενοχή. Λοιπόν, δεν ξέρουμε το Θεό, γεμίζουμε ενοχές. Και γεμίζουμε και όλο τον κόσμο ενοχές δίπλα μας. Οι χριστιανοί έχουν πολλές ενοχές. Και σκορπούν ενοχές δίπλα τους. Και έρχονται τα παιδιά και μας ρωτούν, Πάτερ, επιτρέπει η Εκκλησία να κάνουμε προγαμιαίες σχέσεις? Γιατί είναι ενοχοποιημένα ήδη.
αν δεν πιάσει το παιδί αυτό τώρα από το σωστό σημείο, ή ναι του πεις ή όχι του πεις, λάθος είναι. Γιατί βλέπει λάθος τη σχέση του με το Θεό, καταλαβαίνετε. Βλέπει λάθος τη σχέση του με το Θεό. Νομίζει ότι ο Θεός είναι ένα μεγάλο φανάρι που ανάβει πότε πράσινο, πότε κόκκινο. Όταν ανάβει πράσινο, έτσι, περνάς. Όταν ανάβει κόκκινο, σταματάς γιατί φοβάσαι. Πού τη βλέπετε τη σχέση? Πουθενά. Σε ένα έργο μια φορά, μια κωμωδία που είχα δει όταν ήμουν νέος, έπαιζε ο Γούντι Άλεν, ο Υπναράς, το είχε δει κανένας? Λοιπόν, σατυρίζει την εξομολόγηση κάπου, αυτός ήταν άθεος, αλλά γόνιμα άθεος μερικές φορές. Πάει λοιπόν σε ένα μηχάνημα μπροστά και λέει, είναι στο μέλλον υποτίθεται αυτό, είναι σε μια μελλοντική κοινωνία και υπάρχει ένα μηχάνημα εξομολόγησης. Βάζει μέσα το νόμισμα και λέει, πράγματι αμάρτησα χθες, ξέρω εγώ, έφαγα λίγο παραπάνω, μπορώ να πω ότι έκρυψα και λίγο από το μερίδιο του συνεταίρου μου και ναι. Πατάει ξανά το κουμπί και πέφτει ένα κουκλάκι, ας πούμε, είναι ένδειξη συγγνώμης. Παπ! Καταλάβατε. Δεν είναι αυτή η σχέση με το Θεό. Αν πάτε στους καθολικούς, δε, θα δείτε ότι σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι αυτοί, σε σημαντικό βαθμό, και υποφέρουν από αυτό, με τις έννοιες, με τα συγχωροχάρτια, με τα επιτήμια αυτά που έχουν, με τις ποινές που έχουν, δημιουργούν μια νομική σχέση με Θεού και ανθρώπου. Πας στο πνευματικό και σου λέει, έκαμε εκείνο, πώς το έκαμε, σε τι κατάσταση, πώς ακριβώς θα το δω, τάπ σου δίνει την ποινή. Θα πληρώσεις τόσα, θα κάνεις εκείνο. Και με την ποινή αυτή εξαγορεύεσαι. Εξαγορεύεται η ενοχή δηλαδή. Δεν υπάρχει όμως σχέση. Η ενοχή και η εξαγόρευση της ενοχής σημαίνει απουσία σχέσης. Απρόσωπη κατάσταση είναι η ενοχή. Ενοχή είναι απρόσωπη. Το ελπίζω να σας έπεισα γι' αυτό ή όχι. Αν θέλετε να πω κι άλλα επ' αυτού για να πιστείτε. Ενοχή υπάρχει από τη στιγμή που είναι απρόσωπη η σχέση. Όταν έχω μια προσωπική σχέση με τη μάνα μου, με τον αδελφό μου, με τη γυναίκα μου και πέσω έξω σε κάτι, έτσι, θα πέσω αμέσως να τον κάνω τον άλλο να καταλάβει ότι μετανοώ, ότι κάνω. Δεν υπάρχει ενοχή εδώ. Έτσι, ενοχή υπάρχει από τη στιγμή που αρνούμε να παραδεχτώ ότι έκανα κάτι, έτσι δεν είναι. Αλλά μου λέει η συνείδησή μου ότι το έκανα, ταυτόχρονα δεν υπάρχει όμως δυνατότητα σχέσης για να μπει αυτό μες στην αγάπη. Έτσι. Και έτσι μένω με ένα αίσθημα που με τύπει τη συνείδησή μου ότι κάτι έκανες και αυτό ζητάει μια απρόσωπη εξηλαίωση. Υπάρχουν άνθρωποι που επειδή έχουν ενοχές κάνουν του κόσμου τις φιλανθρωπίες, ξέρετε. Μεγάλοι φιλάνθρωποι που επειδή νιώθουν ενοχή, αλλά σχέση με το Θεό δεν έχουν, στην εξομολόγηση δεν πάνε για παράδειγμα. Κάνουν φιλανθρωπίες. Έτσι. Είχα ένα φίλο, να σας πω ένα παράδειγμα, που έκανε έκτρωση κάπου τη γυναίκα του. Και αυτός άρχισε να δίνει λεφτά σε ορφανοτροφία μετά. Μπρε, του λέω, άστα αυτά. Εντάξει, καλά είναι. Πήγε να εξομολογηθείς εσύ και αυτή. Αυτό είναι τους. Αυτός έδινε λεφτά σε φίλοι. Καταλαβαίνω, αυτό είναι ενοχή. Αλλά ο άνθρωπος μένει με την ενοχή και άμα δεν ξέρει Θεό βάζει νομικές εντολές στη θέση του και την ενοχή που απορρέει από την απρόσωπη αυτή κατάσταση. Γιατί μια νομική εντολή είναι άτυγκτη. Το πνεύμα του Άγιου σου μόλις πέσει σου λέει σήκω πάλι, μη φοβάσαι, δεν έγινε τίποτα, σ' αγαπώ εγώ. Η εντολή σου λέει παρέβεις εντολή, τέρμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Παρέβεις μία εντολή. Καμιά παρηγορία δεν υπάρχει σε αυτό. Αν έχεις εν πνεύματι Αγίου σχέση μετά του Θεού όμως, σε παρηγορεί η ίδια η χάρις. Και ενώ έχεις αμαρτήσει, είσαι και θρησευτυχισμένος όταν μετανοήσεις. Το έχετε νιώσει αυτό, δεν είναι? Όλοι οι πιστοί πιστεύω το έχουν νιώσει αυτό κάποτε. Σε παρηγορεί χάρη σου να έφταξες. Ακριβώς διότι δεν θέλει ο Θεός να είσαι με την ενοχή και να παραμείνεις με αυτό, γιατί ξέρω ότι μας αρρωσταίνουν οι ενοχές. Ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος από ενοχές δεν μπορεί ούτε να αγαπήσει, ούτε να μισήσει, ούτε να σκεφτεί, ούτε να κάνει τίποτα σωστά. Έτσι. Λειτουργεί πάντοτε υπό το κράτος της πίεσης που αισθάνεται. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να μην δίνουμε εκλήπηση εξ ανάγκης. Αλλά ελεύθερα και αγαπητικά, μέσα από τη σχέση αυτή, την οποία πρώτος αυτός εγκαινιάζει, έτσι, μαζί με εμάς αυτή τη σχέση. Έτσι. Να το διαβάσω και το υπόλοιπο. Εδώ φαίνεται ότι αναφέρεται, σας είπα, στην
ειδικά στην ελεημοσύνη, αλλά υπαρξιακά έχει ευρύτερη σημασία. Δυνατός δε ο Θεός, πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς, μπορεί ο Θεός να μας δώσει κάθε είδους χάριτος. Ήταν παντί πάντοτε πάσαν αυτάρ και ανέχοντες, περισσεύεται σπάνε έργων αγαθών. Τι ευτυχία! Έχοντας, λέει τότε με τη χάρη αυτή, κάθε αυτάρ και σε κάθε τι, περισσεύεται κι εσείς. Ο Θεός είναι Θεός περίσσιας, είναι Θεός με αρχοντιά και μας κάνει και εμάς έτσι άρχοντες και περισσεύουμε σε όλα μας. Χριστιανός και μίζερος. Πώς θα τα συμβιβάσουμε αυτά τα δύο? Έτσι, ο χριστιανός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαλός κατά κόσμο. Δεν έχει τίποτα, διότι όλα είναι του Θεού και όλα είναι δικά του. Όταν δεν έχεις Θεό, λες εγώ έχω αυτό και όποιος το πάρει τον σκοτώνεις. Όταν έχεις το Θεό, ξέρεις ότι μπορεί να σου φέρει ο Θεός μύρια τέτοια. Και όταν έρθει η ώρα να στο πάρει κάποιος, λες πάρτο. Ξέρετε την ιστορία και είναι με δυο μοναχούς που θέλουν να μαλώσουν, έτσι την έχω πει. Θέλουν να μαλώσουν, λέει, γιατί μαλώνουν, λέει, οι άνθρωποι. Λέει ο ένας, διότι λέει, ο ένας έχει κάτι και ο άλλος το θεωρεί ότι είναι δικό του και μαλώνουν επειδή θα το θέλει ο καθένας για τον εαυτό του. Ας το κάνουμε, λέει, εμείς θα δούμε πώς είναι. Ωραία, λέει. Είχαν μία κανάτα και πίνανε νερό και οι δύο. Ωραία, αυτή την κανάτα, λέει, θα πω εγώ ότι αυτή είναι δική μου. Εσύ θα πεις ότι όχι είναι δική μου και θα μαλώσουμε. Έτσι, τη βάζουν στη μέση και λέει ο ένας, αυτή η κανάτα είναι δική μου. Λέει, όλα σε πάρτι. Όχι. Όχι, θα πεις εσύ, λέει, ότι είναι δική μου. Δεν το κατάλαβα, το κάνουμε ανάποδα. Λέει ο πρώτος, αυτή η κανάτα είναι δική μου. Λέει, όλα σε πάρτι. Είχαν τόσο συνηθίσει να μην έχουν τίποτα. Όταν έχει κανείς, δεν είναι ότι δεν έχει τίποτα, προσέξτε. Μην το φτάσουμε αυτό, γιατί ένας άνθρωπος που δεν θέλει να έχει τίποτα έχει κατάθλιψη και πάει στον ψυχίατρο απλώς. Κακά τα ψέματα. Όποιος δεν θέλει να έχει τίποτα και λέει εγώ δεν θέλω να έχω τίποτα, έχει κατάθλιψη, δεν είναι πιστός. Ο πιστός είναι αυτός που έχει τα πάντα επειδή έχει το Θεό. Γι' αυτό δεν του λείπει κάτι. Όχι γιατί τα έχει όλα στο χέρι, γιατί δεν θέλει να έχει τίποτα, αλλά γιατί τα έχει τα πάντα, μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες, του Παύλου. Μηδέν έχοντες. Δεν έχουμε. Αλλά τα πάντα κατέχουμε. Γιατί? Ό,τι θέλω το έχω. Σαν έχεις ένα πατέρα μεγάλο, πλούσιο, που δεν σου υπόσχεται ότι θα σε κάνει πλούσιο. Δεν σου χρειάζεται αυτό άλλωστε. Αλλά σου λέει αυτά που θες θα τα έχεις. Αυτά που σου χρειάζεται θα δώσω. Τι ευτυχία είναι αυτή. Δεν σου δίνει και πολλά για να μην σου πάει σε βάση την πλεονεξία. Άμα γίνεις όριμος σου δίνει και πολλά. Έτσι, για να δώσεις και σε άλλους. Εμείς λέμε τώρα να γίνω πλούσιο για να βοηθάω κόσμο. Είναι ωραίο αστείο αυτό. Όποιος θέλει να γίνει πλούσιος δεν μπορεί να βοηθήσει κόσμο. Και γι' αυτό ακριβώς γίνεται και πλούσιος δηλαδή. Γιατί δεν θέλει να βοηθήσει κανέναν. Όταν έφτασε η ώρα να κάνουμε μοναστήριο πατέρα Επιφάνειος, έκαμε ελεημοσύνες μεγάλες. Και του είπαν μερικοί, τώρα γι' όλα σταματήσουν τις ελεημοσύνες για να κάνουμε το μοναστήρι. Τις φορές να μην γίνει το μοναστήρι. Ελεημοσύνες θα σταματήσω. Θα κάνω ελεημοσύνες και θα γίνει και το μοναστήρι, θα το δείτε. Και τα δύο έγιναν. Έτσι. Πάσαν αυτά και ανέγαν και λοιπά, περισσεύεται πάνω εργαθό καθώς διέγραπτε. Εσκόρπισαν έδω και τη πένιση, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Όπως είναι γραμμένο λέει, έδω και η δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα, έτσι. Αν μένει κάτι στον αιώνα, η δικαιοσύνη. Θυμάστε κανέναν που ήταν πλούσιος και να έμενε στην ιστορία για τον πλούτο του και να τον τιμούμε, γι' αυτό κανένα δεν τιμούμε γι' αυτό. Τιμούμε όμως όσους τον πλούτο αυτόν τον έδωσαν και τον έκαναν γεγονός κοινωνίας και τον μοίρασαν σε άλλους ανθρώπους. Ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι και άρτων εις βρόσιν, χορηγήνε και πληθύνε των σπόρων ημών και αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών. Το λέει ωραία εδώ, μας θυμίζει. Δηλαδή ότι ούτως ή άλλως είναι σαν να σας λέει ότι κάποιος θα στα δίνει αυτά που σπέρνετε και κάποιος θα στα δίνει αυτά που τρώτε, μην το ξεχνάτε. Είναι αυτό που λέγαμε ότι κάποιανού ανήκουν αυτά τα πράγματα και τα έχετε εσείς τώρα πρόσκαιρα. Έτσι και τα μοιράζετε. Και το δικό σας το, η κρίση είναι η μοιρασιά, πώς θα την κάνετε. Αν δεν μοιράσετε τίποτα και τα κρατήσετε για τον εαυτό σας, κοιτάξτε τι ζωή μπορεί να κάνει ο χριστιανός. Εδώ βλέπουμε σήμερα όχι
ανθρώπους. Βλέπουμε γονείς, βλέπουμε οικογένειες, έτσι, και να κρατούν αυτά που έχουν. Έχω παραδείγματα. Να κρατάει ο πατέρας ή η μάνα αυτά που έχουν, μην τα δίνει στο παιδί. Έτσι. Όσο έχει, γιατί το είναι του, η ύπαρξή του είναι αυτά τα πράγματα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει Θεό. Έτσι. Σήμερα πεινάει ο κόσμος, ένα πολύ μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας, και εμείς αγωνιζόμαστε να δυνατήσουμε. Και πόσοι από εμάς σκέφτονται, τι χρωστάω σε τόσους άλλους ανθρώπους? Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε ότι ό,τι μου περισσεύει είναι κλοπή. Ό,τι μου περισσεύει είναι κλοπή από το φτωχό που δεν έχει. Καταλάβατε. Εμείς έχουμε μια τάση να συσσωρεύουμε, και βέβαια οι ανάγκες δεν τελειώνουν ποτέ, διότι είμαστε τα είδωλα του εαυτού μας, δεν είναι? Και πρέπει να πάρω και εκείνο, και πρέπει να πάρω και το άλλο, και εκείνος έχει εκείνο, και το άλλος έχει το άλλο, και εγώ πρέπει να έχω εκείνο, και να έχω εκείνο, να έχω εκείνο, να έχω εκείνο. Και ευλόγως, για χριστιανούς μιλάω πάντοτε, βρισκόμαστε στο τέλος φορτωμένοι με χίλια ψωμιά ο καθένας, και λέμε, μα αυτά χρειαζόμουν. Και ο άλλος, ο ασκητής στην έρημο, ζει με ένα παξιμάδι. Έτσι. Δεν μας ζητάει να ζούμε με ένα παξιμάδι, αλλά είναι φοβερό το ότι βλέπουμε δίπλα αδελφούς φτωχούς, βλέπουμε ανθρώπους που πεινούν, και εμείς κοιτάμε πώς θα κάνουμε, θα χρυσώσουμε τον τοίχο που ακουμπούμε. Έτσι. Και αυτό είναι απιστία. Είναι τέλεια απιστία. Διότι δεν τα έχεις εσύ. Αν ήσουν κατάκητος σε ένα κρεβάτι τώρα, δεν θα έχεις τίποτα. Πού οφείλεται η υγεία με την οποία, και οι αγαθές περιστάσεις και χίλια δύο πράγματα που σου έδωσε ο Θεός, και έχεις αυτή τη στιγμή στα χέρια σου χρήματα. Πού οφείλεται? Σε σένα? Σε ποιον οφείλεται? Χιλιάδες ασθένειες καθημερινά περνούν από δίπλα μας. Μία από αυτές θα μπορούσε να μας διαλύσει, να μας καταστρέψει. Ποιος φταίει αυτό? Εμείς? Είναι κάτι που γίνεται με τη θέλησή μας? Ξέρουμε πως δεν γίνεται με τη θέλησή μας αυτό. Και όμως δεν νιώθουμε ότι οφείλουμε τη ζωή μας στον Θεό, και ότι η περιουσία μας είναι και δική του περιουσία. Αν είμαστε πιο ευαίσθητοι, είναι τελείως δική του. Και τα παιδιά μας, δικά του και αυτά είναι. Ποιος τα κρατάει γερά? Ποιος τα έχει? Δηλαδή, τι λέω, εγώ θα αποφασίσω τι θα κάνει το παιδί μου, και εγώ θα κρίνω, και εγώ θα δω τι θα κάνεις, και εγώ θα δω που θα πας, και εγώ, εσύ ποιος είσαι? Σαν γονείς babysitting κάνουμε μόνο, τίποτα άλλο. Δεν δικά μας τα παιδιά. Δικά μας είναι τα παιδιά. Βέβαια. Όλη μας η εκκλησιαστική ζωή στηρίζεται σε αυτό το σα εκ των σών σοι προσφέρομεν. Τα δικά σου, από τα δικά σου τα προσφέρομαι πάλι. Και έτσι ο Θεός τα ευλογεί, και έτσι έχουμε ευτυχία, και έτσι έχουμε ανάπαυση. Αλλιώς πότε μπορούμε την ανάπαυση? Και τι είδους ανάπαυση είναι αυτή, να έχω εγώ και άλλος να μην έχει? Δεν είναι μια κτηνώδης ανάπαυση? Δεν είναι μια ζωώδης ανάπαυση? Δεν είναι μια δαιμονική ανάπαυση? Έτσι. Να υπάρχουν άνθρωποι που να πεθαίνουν για ένα κομμάτι ψωμί, και εμείς θα πετάμε τα ψωμιά. Διάβαζα προχθές ότι στο δυτικό κόσμο, λέει, 17 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα δίδονται για την διατροφή των κατοικιδίων ζώων. Την ημέρα. Ένα αστρονομικό ποσό. Αυτό το ποσό, αν αφήναμε τα καημένα τα ζώα και αυτά να ζήσουν, θα ζουν και ευκολότερα από τις δικές μας περιποιήσεις. Και το δίναμε σε μια αφρικανική χώρα την ημέρα. Την ημέρα, μία μέρα σε κάθε μία. Καταλάβατε? Και μετά λέμε ο τρίτος παγκόσμιος θα γίνει. Από ποιους θα γίνει? Από αυτούς που καταπιέζουμε. Από αυτούς που έχουμε βάλει να βλέπουν στη βιτρίνα. Και στη βιτρίνα είμαστε εμείς. Και καλοπερνάμε και καλοτρώμε και καλοπίνουμε. Και λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Εδώ είναι το αστείο και το τραγικό μας. Πώς γεννήθηκε ο κομμουνισμός κάποτε? Ο κομμουνισμός είναι ένα φεύρημα του διαβόλου. Αυτό έτσι όπως έγινε. Αλλά το βοηθήσαμε να έρθει στην επιφάνεια εμείς. Εμείς. Αν το ψωμί το δικό μου είναι πρόβλημα οικονομικό, το ψωμί του άλλου είναι πνευματικό πρόβλημα. Δεν μπορώ να αφήσω τον άλλο χωρίς ψωμί τη στιγμή που εγώ έχω. Όταν λοιπόν η Εκκλησία η Ορθόδοξη η Ρωσική χρήσωνε τους τρούλους και χρήσωνε τα πόμουλα και χρήσωνε και τα τασάκια και χρήσωνε και τα φλιτζάνια και χρήσωνε και αυτά, και οι χριστιανοί χρήσωναν και χρήσωναν, υπήρχε ένα προλεταριάτο το οποίο πέθανε και το οποίο είχε ένα δικαίωμα. Και όταν ήρθε πάνω, υπάρχει μια λογική σε αυτά.
Έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, τα πρώτα 25 χρόνια πληρώσαν αυτά που έκαναν. Τα δεύτερα 25 χρόνια ήταν για να ισοφαρίσουν τα αυτά, οτιδήποτε είχαν, ας πούμε, αυτό, και τα 25 χρόνια τελευταία, λέει, αδικήθηκαν. Οι χριστιανοί στη Ρωσία. Και στο Θεό αυτό στο τέλος. Αλλά τα πρώτα 25 χρόνια πλήρωναν, σωστά έκαναν, πλήρωναν. Καταλαβαίνετε. Είναι πρόβλημα. Και βλέπει κανείς ότι οι χριστιανοί είμαστε ανάπηροι. Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι σαν αναπηρία στο θέμα αυτό. Ιδίως μάλιστα στην Ελλάδα, όπου αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν κατοχή, που πέρασαν κατοχή και πείνα, σαν να πάθαν κάτι. Γιατί ξέρεις, άμα πεινάσεις και δεν έχεις Θεό όταν πείναγες, η πείνα γίνεται φοβερό τραύμα. Αν είχες Θεό όταν πείναγες, δεν παθαίνεις τίποτα. Αν όταν πείναγες δεν είχες και Θεό, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν πολύ πίστευες και φοβόσουν το θάνατο. Δηλαδή, όταν έζησες τον πανικό του θανάτου, την πείνα, αυτό εννοώ. Και δεν έχεις εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, αυτό το πράγμα γίνεται τραύμα. Θυμάμαι, και το λέω προσωπικά, στο σπίτι μου να πετούμε στο δρόμο τεράστιες ποσότητες φαγητού. Κάθε μέρα πρέπει να γίνουν 2 και 3 φαγητά. Και κάποτε ρώτησα τον πατέρα μου, ρε πατέρα, όταν μεγάλωσα, γιατί αυτό το πράγμα. Έχουμε φαγητό από χτες. Γιατί πρέπει να πεταχτεί το χτεσινό, να πεταχτεί. Και μου λέει, δεν πείνασες ποτέ εσύ, λέει, αυτό δεν με καταλαβαίνεις, μου λέει. Έτσι. Αυτό το πράγμα βέβαια εν Χριστώ ξεπερνιέται. Και φτάνει κανείς σε αντίθετη κατάσταση, να λέει να μην πεινάσει ο άλλος, όχι να μην πεινάσω εγώ, αλλά να μην πεινάσει ο άλλος, γιατί ξέρω εγώ τι είναι η πείνα. Και μαλακώνει η καρδιά του ανθρώπου. Εν Χριστώ έτσι γίνεται. Αλλά χωρίς Χριστό σκληρύνεται ο άνθρωπος από τη δοκιμασία και από τα βάσανα και γίνεται πολύ χειρότερος από ό,τι ήταν προηγουμένως. Έτσι. Καταλαβαίνετε. Και στην Ελλάδα η φτώχεια κατεφρονεί του για χρόνια. Κατεφρονεί του. Το να είσαι φτωχός ήταν επονίδης του. Έτσι. Το βλέπετε σε ελληνικές ταινίες. Κατά κόρον. Είναι ντροπή να είσαι φτωχός. Αλλά αυτό δείχνει μια κοινωνία η οποία δεν πάει καλά. Μια κοινωνία η οποία αρχίζει πνευματικά να αποχρωματίζεται. Μπαίνει ο ανταγωνισμός, μπαίνει ο μύθος ο προσωπικός της θέλησης για δύναμη στη θέση της αγάπης. Ένας προσωπικός μύθος ο καθένας πρέπει να είναι, να έχει ισχύ. Να έχει αυτό και τα λεφτά επομένως είναι μέρος της ισχύως αυτής. Καταλαβαίνετε ότι με τον τρόπο αυτό μια κοινωνία σιγά σιγά αρχίζει να αρρωσταίνει. Και όταν αρχίζει να αρρωσταίνει μια κοινωνία, παράγονται μετά και στραβοί ηγέτες. Πάντοτε. Πάντοτε. Μια κοινωνία που βγάζει ηγέτες μαφιόζους ή ξέρω εγώ τυχοδιώκτες, είναι μια τυχοδιωκτική κοινωνία. Δεν γεννιούνται αυτοί οι άνθρωποι, δεν πέφτουν από τον ουρανό, όπως σε μια οικογένεια. Έτσι, το να είναι κάποιος στραβός, συνήθως δεν πάει μόνο του. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Συνήθως όμως ένας στραβός μόνος του δεν πάει. Ούτε ένας καλός μόνος του. Πάνε 2-2. Πάνε 3-3 αυτοί. Έτσι. Είναι ένας πνευματικός νόμος αυτός. Ναι. Λοιπόν, επιχορηγεί λέει σπέρματος πύρετη και άρτων εις βρόσιν και αυτός λοιπόν χορηγήσει και πληθύνει από τον σπόρων ημών και αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών, όπως είπαμε, εν παντίπλωτιζόμενη εις πάσα αναπλότητα, είτε σκατεργάζεται δημών ευχαριστίαν τον Θεό. Και να πλουτίζεται σε όλα. Αλλά επειδή όσοι τα ακούγαν αυτά, όπως και εμείς εδώ, έχουν και λίγο πονηρό λογισμό, να πλουτίζουμε σε όλα, προσθέτει εις πάσα αναπλότητα. Δηλαδή, σαν να λέει, θα έχετε πλούτο, αλλά ο πλούτος θα είναι λιτότητας και απλότητας. Είναι ένα οξύμορο σχήμα. Ο Παύλος μιλάει πολλές φορές ειρωνευόμενος, πατρικά. Ειρωνεύεται πολλές φορές όταν μιλάει. Να πλουτίζεται εις πάσα αναπλότητα. Να πλουτίζεται και ενώ όλοι λένε, α, ωραία, του λέει εις πάσα αναπλότητα. Δηλαδή να πλουτίζεται σε απλότητα, σε λιτότητα. Σαν να σου λέει, κοίταξε να δεις, πλούτησε στο να μην έχεις και όχι στο να έχεις. Στο να μην έχεις πλούτησε. Διότι άμα έχεις και στο βαθμό που έχεις όλα αυτά τα οποία έχει ο Θεός θα τα έχεις εσύ. Είναι μυστήριο αυτό το πράγμα και σας θυμίζω εκείνη την άλλη φράση του Χριστού που
λέει, ως δυσκόλωση τα πλούτη έχοντες εισελεύσονται στη Βασιλεία. Πόσο δύσκολα, λέει, αυτοί οι οποίοι έχουν πλούτη, πόσο δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Και αυτό έκανε τους μαθητές να απορρίσουν, διότι ο πλούτος θεωρούταν ένδειξη ευλογίας Θεού. Πώς θα γίνει αυτό? Και συνεχίζει ο Χριστός και λέει εκείνο το φοβερό πράγμα, ότι ευκολότερα μπαίνει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά ο πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Δεν θυμάμαι αλλού να είπε τέτοιο πράγμα, μόνο για τους πλουσίους το είπε. Μόνο για τους πλουσίους το είπε αυτό. Ότι ευκολότερα μπαίνει μια καμήλα, σαν να λέει δεν υπάρχει πιθανότητα. Καμία. Μόνο, λέει, από το Θεό μπορεί να δοθεί χάρισμα σε κάποιον πλούσιο να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Που σημαίνει ότι αυτός ο πλούσιος έγινε στην προαίρεσή του φτωχός. Καταλάβατε, δηλαδή με την προαίρεσή του έβαλε τον πλούτο αυτόν να δουλέψει με άλλο τρόπο. Η οικονομία της συσσόρευσης δεν βρίσκει το Ευαγγέλιο σύμφωνο. Η μεγάλη συσσόρευση σημαίνει κατάσταση προβληματική. Και αυτό ισχύει με όλους τους τα είδη του πλούτου, έτσι. Σκεφτείτε έναν Άγιο που να παίρνει χαρίσματα και να λέει εγώ δεν τα κοινωνώ στον κόσμο τα χαρίσματα αυτά. Έτσι. Οτιδήποτε και αν έχει κανείς και είναι χαρισμένο, αν δεν το κοινωνήσει, αν δεν το προσφέρει, όταν το ζητήσουν φυσικά, έτσι, μπορεί να χαθεί. Όχι μόνο να χαθεί, αλλά να μας οδηγήσει και σε κατάκριση. Καταλάβατε, να μας οδηγήσει σε κατάκριση επειδή το είχαμε και δεν το δώσαμε. Έτσι. Και η πάσα απλότητα, λοιπόν, για να τελειώσουμε, η πάσα απλότητα ή της κατεργάζεται δημόν ευχαριστίαν το Θεό. Σαν να μας λέει ότι μόνο αν ζείτε σε κατάσταση απλότητας μπορείτε να έχετε και ευχαριστία. Προσέξτε το, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Μόνο αν έχετε απλότητα, λέει, και είστε σε κατάσταση, μόνο τότε μπορεί να έχετε ευχαριστία. Για ένα περίεργο λόγο, ο άνθρωπος όταν είναι γεμάτος με αγαθά και από πάνω μέχρι κάτω και γεμίζει συνεχώς, δεν μπορεί να ευχαριστήσει. Όταν έχει ανάγκη ενός ποτηρίου νερού και του το δώσει, λέει ευχαριστώ πολύ από την καρδιά μου. Και του λες πάρε και αυτό το υδραγωγείο τώρα. Και μπλουμ πέφτει μέσα και χάνεται. Και δεν ευχαριστεί κανέναν πια. Αυτή είναι η πτώση των ανθρώπων. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια κατάσταση πτώσης. Δηλαδή δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι έπλωσε ο Θεός. Και πρέπει να γίνουμε αυτοί που έπλωσε ο Θεός. Αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε αυτοί που έπλωσε ο Θεός εάν είμαστε, αν αγαπούμε υπερβολικά τον κόσμο μας, τη ζωή αυτή, τα πλούτη, τα δόξα, την τιμή, τα μεγαλεία, τα καλά και τα σπουδαία και τα μεγάλα, τα οποία τα δίνει ο Θεός, αλλά τα δίνει για να μας δοκιμάσει. Καταλάβατε, τα δίνει για να μας δοκιμάσει, τα δίνει για να δει τι θα κάνουμε με αυτά και αν είναι να προσθέσει περισσότερα. Έτσι, αλλιώς αυτά γίνονται ο τάφος μας. Πολλές φορές σας έχω πει για το θέμα του μοναχισμού, έτσι. Γιατί ο μοναχισμός είναι σημαντικός? Σας είπα, προσωπικά ξέρω ότι δεν καταλαβαίνουμε το μοναχισμό. Πολλοί από εδώ που είστε δεν καταλαβαίνουν το μοναχισμό. Δεν λέω για τους έξω. Εδώ μέσα είναι πολλοί που δεν καταλαβαίνουν τι χρειάζεται ο μοναχισμός. Και εγώ σας λέω ότι αν δεν υπήρχε μοναχισμό, δεν θα ξέραμε ποιοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Γιατί ο μοναχός αποφασίζει να ζήσει για το ένω έστι χρία. Αυτό είναι ο μοναχός. Και αρχίζει και κάνει περικοπές, μεγάλες περικοπές. Και δεν βάζει στην άκρη πράγματα ανεπίτρεπτα, αλλά επιτρεπτά πράγματα. Δεν βάζει ανεπίτρεπτα πράγματα. Ο μοναχός μπορεί να παντρευτεί. Δεν μπορώ, λέει ο Παύλος, εγώ να έχω μια γυναίκα εδώ να την ακουβαλάω, λέει. Ο ίδιος το λέει. Γιατί δεν το κάνω? Μπορεί να παντρευτεί λοιπόν ο μοναχός. Δεν μπορεί ο μοναχός να έχει περιουσία? Βέβαια μπορεί να έχει. Πάει και η περιουσία. Τι δίνει? Δεν μπορεί ο μοναχός να έχει ελευθερία να πηγαίνει που θέλει? Πάει και ελευθερία. Υπακοή σου, λέει. Δεν είναι άρρωστος. Απλώς κατάλαβε αυτό το πράγμα, τον πλούτο εις πάσα απλότητα. Κατάλαβε αυτό το ένου έστι χρία. Και με αυτό το ένα οικοδομεί όλη τη ζωή του και υφαίνει όλη τη ζωή του γύρω από αυτό το ένα.
ου έστι χρία. Εάν δεν μιμηθούμε σε αυτό το πράγμα τους μοναχούς, έτσι, όχι εξωτερικά με τα σχήματα, αυτά τα υπερβολικά, τα χαζά, δεν τα μ' αρέσουν εμένα, συγγνώμη γέροντα, δηλαδή να πηγαίνεις για έρωτα και για έρωτα, όχι αυτά, δηλαδή, αυτά δεν είναι μίμηση. Αυτά είναι αδυναμία που πάει κάπου και κολλάει γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, ας πούμε. Πάει και κολλάει κάπου, κάτω από μια ισχυρή προσωπικότητα. Δεν ξέρω πού γέροντα. Τι? Λοιπόν, το λέω δηλαδή για να εξηγούμε, να μην νομίζετε ότι εννοώ τέτοιου είδους μιμήσεις οι οποίες προσωπικά μου προξενούν αυτεία. Έτσι, χρειάζεται οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι και λεβέντες. Αλλά να μιμηθούμε εσωτερικά το βάθος αυτό το οποίο δεν θέλουμε να τα αγγίξουμε ούτως ή άλλως. Εμείς θέλουμε ένα γέροντα, αυτόν ή οποιονδήποτε γέροντα, που να είναι ισχυρός για κάποιο λόγο και να μας λύνει τα προβλήματα. Το πώς είναι ισχυρός αυτός και από τι περνάει η ισχύς αυτή και πώς δοκιμάζεται κανείς για να γίνει ισχυρός κατά Θεόν, αυτό δεν μας ενδιαφέρει και ούτε θέλουμε να το μάθουμε. Αλλά να έχουμε τέτοιους ισχυρούς και να βάζουμε τη ζωή μας από κάτω και να μας λένε, να μας πηγαίνουν με ασφάλεια εκεί που θέλουμε κατά βάθος εμείς. Προσέξτε. Εκεί που θέλουμε κατά βάθος εμείς να μας πηγαίνουν. Ε. Πακοή, έχω πολλούς μαθητές, διδάσκω σε μια σχολή και τα παιδιά αυτά που είναι όλοι υποψήφοι ιερείς και θεολόγοι μου λένε, όταν στάνομαι στο θέμα της υπακοής, κάνουμε πολύ χιούμορ πάντοτε στο θέμα της υπακοής. Έτσι. Θέλω να πάω στο γήπεδο, λέει, και πήρε ευλογία από τον γέροντα. Με τον τρόπο αυτό τι εξασφαλίζεις? Εξασφαλίζω, αν τον ψάξεις μέσα του, εξασφαλίζει ότι δεν θα φάει καμία από κάποιον χούλιγκαν στο κεφάλι. Έτσι. Δεν θα τον ποδοπατήσουν σε καμιά κερκίδα. Ναι. Αυτό το πράγμα και μόνο αυτό είναι υπακοή, λοιπόν. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο εύκολη και τόσο ωραία η υπακοή. Δηλαδή προχωρώ εγώ και εσύ, Θεέ μου, ανάλαβε τα σπασμένα. Το λογαριασμό στείλτε τον εκεί, στο γέροντα. Δεν είναι αυτό το πράγμα η υπακοή όμως. Η υπακοή σημαίνει πραγματικά να έχεις απορία για το θέλημα του Θεού και πραγματικά να μην εμπιστεύεσαι την κρίση σου. Έχεις κρίση βέβαια, δεν μπορεί να μην έχεις κρίση. Έχεις κρίση. Αλλά θες να μάθεις λίγο βαθύτερα την κρίση του Θεού και βγαίνεις από τον εαυτό σου και βλέπεις και μια άλλη ανθρώπινη κρίση και μπαίνεις στον δρόμο της άλλης αυτής ανθρώπινης κρίσης ελπίζοντας ότι θα φανεί ο Θεός, όχι θα εξαρτηθείς ψυχολογικά και θα βγεις από τον κόπο να παίρνεις αποφάσεις. Δεν βγαίνουμε από τον κόπο να παίρνουμε αποφάσεις. Το θέλημα του Θεού ζητούμε. Και ο καλός πνευματικός, ο καλός γέροντας, το θέλημα του Θεού θέλει για μας. Δεν θέλει να μας βάλει ούτε στο μοναστήρι του, ούτε στη συνοδεία του, έτσι, ούτε στην ενορία του, ούτε πουθενά. Έχει μάθει να ζει ο ίδιος μόνος. Και δεν έχει ανάγκη. Αν έχει ανάγκη, έτσι, είναι επικίνδυνο αυτό για μας. Έχω τώρα μια περίπτωση ενός αγάμου κληρικού, ο οποίος θα κάνει μοναστήρι. Και αυτό το θα κάνει μοναστήρι. Προτού λοιπόν κάνει το μοναστήρι, το οποίο θα το κάνει, θεώρησε καλό να μαζέψει μερικά παιδιά, τα οποία θα είναι οι μοναχοί του μοναστηριού αυτή. Τα παιδιά αυτά δεν είναι ούτε μοναχοί ούτε δόκιμοι βέβαια. Ναι, αλλά η παιδαγωγία τους ήταν ως μοναχών και ως δοκίμων. Λοιπόν, ένας από αυτούς, αφού έζησε ως αμόναχος μοναχός και ως μη δόκιμος δόκιμος 15 χρόνια, στα 35 του αγάπησε μία κοπέλα. Και αρχίζει μια ολόκληρη διαδικασία τώρα, εξόδου από ένα φανταστικό μοναστήρι που δεν μπήκε ποτέ, έτσι, και ποινών για ένα αυτό που δεν έλαβε ποτέ. Θέλω να πω δηλαδή, δυσκολεύεται ο πνευματικός να αντιληφθεί ότι δεν έδωσε καμιά υπόσχεση, σε ακολουθεί, ναι εντάξει έχει ένα λογισμό να γίνει μοναχός, ναι εντάξει ένα μοναστήρι που ίσως γίνει, θα γίνει ίσως μοναχός, αλλά ζει μέσα στον κόσμο και λοιπόν, και κάποια στιγμή γνώρισε μια κοπέλα και ήρθε σε μένα και μου λέει, πατέρα, τι να κάνω? Τι να κάνεις, λέω, τι θα πει τι να κάνεις? Ποιο είναι το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή? Έδωσε, του είπα, υπόσχεση θα γίνεις μοναχός? Όχι, δεν έχω δώσει. Έταξες ποτέ θα γίνεις μοναχός, παιδάκι? Όχι, δεν έχω τάξει. Και γιατί, λέω, μα εγώ είμαι, λέει, τι είσαι? Θέλω να πω ότι πόσο εύκολα καμιά φορά βάζουμε τους άλλους στο λογισμό μας και τους βάζουμε σαν να είναι γύρω
έτσι, δική μας περί αυτή, ενεργούμενα, έτσι. Δεν είναι ενεργούμενα δικά μας και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Τα ίδια συναντά κανείς και μέσα σε οικογένειες. Βλέπει ανθρώπους οι οποίοι μέσα σε μια οικογένεια, συνήθως άντρες, πολλές φορές και γυναίκες, περνάνε ολόκληρη τη ζωή τους, θεωρώντας τους άλλους ότι είναι ενεργούμενά τους. Ότι πρέπει να κάνουν αυτά που λένε αυτοί. Έτσι, έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί πρέπει να γίνει έτσι. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι μια κατάχρηση, έτσι, και μεγάλη κατάχρηση μάλιστα, και τη μαθαίνουμε σιγά σιγά παθαίνοντας διάφορα, παθαίνουμε και μαθαίνουμε, ναι, μέχρι να φτάσουμε να καταλάβουμε την πάσα απλότητα αυτή, έτσι, και μέχρι να φτάσουμε να δούμε αυτή την άνεση την οποία έχει εδώ ο Απόστολος Παύλος και προσφέρει, έτσι, αλλά παίρνει κιόλας όποιος προσφέρει, προσφέρει πολλά, έτσι, και παίρνει και πολλά. Τώρα επειδή και εγώ είπα πολλά και επειδή δεν ξέρω πώς νιώθετε, να σταματήσουμε. Ωραία νιώθετε, μπράβο. Υπάρχει καμιά ερώτηση, πρέπει να αναχωρήσω λιγάκι, να ετοιμαστώ. Ναι, αν υπάρχει μια ερώτηση για 10 λεπτά, 4 το πολύ, να καθίσουμε. Ωραία, Παντελή. Θα ήθελα, ναι, να γίνει λίγο πιο αναλυτικός, ναι, στο θέμα των ενοχών. Εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα είχα την εντύπωση ότι είναι υγιές φαινόμενο για τους ανθρώπους το να αισθανόμαστε ενοχική λύπη κάποιες φορές στη ζωή μας, και νομίζω ότι αυτό, τουλάχιστον όσον αφορά τον εαυτό μου, αυτό ήταν που με οδηγούσε κάποιες φορές στην εξομολόγηση. Δεν είμαι και ο φανατικός των εξομολόγησης. Πραγματικά όταν αισθανόμουν ενοχές, αν κατάλαβα έτσι λίγο από τα λεγόμενά σας, σαν να είπατε ότι η ενοχή δεν είναι φαινόμενο του χριστιανού, κάπως έτσι. Και πραγματικά νομίζω ότι πηγαίνοντας στην εξομολόγηση, φεύγουμε ξελαφρωμένοι και ίσως αυτές οι ενοχές και οι λύπες κλπ. Να μην υπάρχουν πια. Αυτό ήθελα έτσι λίγο περισσότερο να πω. Θέλει να απαντήσει κανείς αυτό. Η διευκρίνηση να γίνει, ίσως δεν είναι. Δεν δόθηκε καλά να καταλάβει. Να καταλάβετε, όταν είπε ο Πατερνικόλος ότι οι σχέσεις με το Θεό δεν έχει ενοχές, δεν εννοούσε ότι οι ενοχές που πολλές φορές έχουμε δεν είναι μια, ας πούμε, μια ένδειξη της απουσίας του Θεού. Οι ενοχές συνήθως είναι ένδειξη της απουσίας του Θεού. Και αυτό τονίζει με αυτό που είπε, ότι ο Θεός δεν έχει ενοχές. Ένας με το Θεό δεν έχει ενοχές. Ασφαλώς, όταν ένας άνθρωπος βαδίζει με το Θεό δεν έχει ενοχές. Αλλά όταν δεν βαδίζει με το Θεό έχει ενοχές. Και αυτό τονίστηκε. Και η ενοχή είναι μια ένδειξη. Η συνειδήσεως είναι μια ένδειξη ότι υπάρχει κάποια απουσία. Και η απουσία του Θεού πάντα δημιουργεί πράγματα ενοχές. Τονίστηκε αυτό. Επειδή είπε πολύ ότι ένας που έχει σχέση με το Θεό δεν έχει ενοχές, ίσως εδώ παρεξηγήθηκε το πράγμα. Αυτό εννοούσε, ότι ένας που από τον οποίο αποουσιάζει ο Θεός δημιουργείται μέσα μια έλλειψη. Ενοχή τι είναι, μια έλλειψη. Νιώθει ότι εκτρέπεται. Εκτρέπεται στα λεγόμενα, όπως λέει ο Γιώργος Παλαμάς, μισαρά πάθη. Τα μισαρά πάθη τι είναι, εκείνες οι συνήθειες τις οποίες δεν αγαπά ο Θεός. Από την ώρα που εκτελεί τις συνήθειες που δεν αγαπά ο Θεός, ενοχοποιείται οι συνήθειες. Να προσθέσω κάτι. Ναι. Να προσθέσω κάτι. Να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί είναι όντως πολύ λεπτό το σημείο αυτό. Και θέλει προσοχή. Γιατί δίκιο έχεις αυτά που λες, αλλά να το εξηγήσω λίγο καλύτερα. Ας πάρουμε το παράδειγμα δύο ανθρώπων που αγαπιούνται. Πες το ότι είναι φίλοι, πες το ότι είναι αδέρφια, πες το ότι είναι ζευγάρι, πες το ότι να είναι. Έτσι. Και αγαπιούνται συνειδητά. Ζουν μια ζωή μαζί, αγαπιούνται. Έχουν μια αγαπητική σχέση αγάπης. Έτσι. Λοιπόν, όταν εγώ
στην περίπτωση αυτή, ας πούμε, μετέχω σε μια τέτοια σχέση. Όταν κάνω ένα σφάλμα εις βάρος του άλλου, έτσι, η προαίρεσή μου να τον αγαπώ δεν έχει σταματήσει. Καταλαβαίνετε τι λέω? Η προαίρεσή μου να τον αγαπώ είναι πολύ λεπτό το σημείο αυτό. Η επιθυμία μου να τον αγαπώ δεν σταματά. Απλά έχω κάνει ένα λάθος. Και για το λόγο αυτό δεν προλαβαίνει αυτό το πράγμα μέσα μου να γίνει ενοχή. Εάν όμως, προσέξτε, δεν τον αγαπώ σωστά αυτόν τον άνθρωπο και τον μη σου αγαπώ όπως κάνουμε συνήθως, έτσι, του δίνω μία στο κεφάλι σε μια στιγμή, του κάνω μια ζημιά, σηκώνομαι και φεύγω και με έχω φύγει από τη σχέση, προσέξτε, είμαι μακριά από τη σχέση, και τότε γεννιέται η ενοχή, γιατί έχω φύγει από τη σχέση με αυτό που έκανα, καταλάβατε? Όχι γιατί έκανα κάτι απλώς, αλλά γιατί δεν τον αγαπώ και τόσο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν τον αγαπώ και τόσο, και κάνοντας αυτό που έκανα, σηκώθηκα και έφυγα, και ταυτόχρονα το γεγονός ότι δεν τον αγαπώ. Γίνεται μέσα μου ενοχή. Αν τον αγαπούσα τέλεια, την ίδια στιγμή που έσφαλα ή σε ελάχιστο χρόνο, εξαγορεύομαι αυτό και γίνεται η αγάπη βαθύτερη κιόλας. Εδώ είναι το. Πάντοτε ενοχή σημαίνει απουσία αγάπης, μερική αγάπη. Όταν δεν αγαπώ σχεδόν καθόλου το Θεό και στη θέση του έχω ένα νόμο, ένα βιβλίο, ένα κιτάπι, όπως έχουν οι μουσουλμάνοι αλλά και κάποιοι χριστιανοί, φοβάμαι, έχω ένα βιβλίο, μόνο ένα βιβλίο, όχι το βιβλίο, καλό είναι αυτό, δεν φταίει το βιβλίο, αλλά εγώ έχω μια αναπρόσωπο μπροστά μου, κώδικα μόνο, και δεν αγαπώ το Θεό, δεν τον έχω βάλει, δεν κάνω καμιά θυσία γι' αυτόν, δεν έχω, οτιδήποτε κάνω είναι ενοχή πλέον, διότι δεν υπάρχει πρόσωπο να εξαγορευτώ, δεν υπάρχει τίποτα. Καταλαβαίνετε? Με την έννοια αυτή ο Άγιος, ναι, ο Άγιος που έχει μια, αυτό είναι ο Άγιος, έχει μια τέλεια σχέση με το Θεό, μια κοινωνία γνωστή και γνωστός, λέει, το Θεό, δεν τον ξέρουν, δεν τον βλέπουν, δεν έχουμε όπως εμείς που ακούμε περί Θεού ή πιστεύουμε εξ ακοής. Αυτός ο άνθρωπος το λάθος το βλέπει εκείνη τη στιγμή μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι. Κάνει λάθη αυτός. Γιατί είναι ένα τελείς άνθρωπος. Δεν προλαβαίνει αυτό το πράγμα να γίνει ενοχή. Ενοχή γιατί να νιώσω, αφού έχω δώσει την ύπαρξή μου σε αυτόν. Συνεχίζει να αγαπάει. Ναι, αυτό που του έχω δώσει είναι πολύ μεγαλύτερο από το σφάλμα που έκανα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Γι' αυτό καμιά φορά δέρνουμε τα παιδιά μας και δεν νιώθουμε ενοχή. Γιατί αγαπούμε. Τα αγαπάω, όπως δίνω την ύπαρξή μου για σένα. Πάρε μία για να καταλάβεις. Και δεν νιώθω καμιά ενοχή. Και δεν νιώθω ενοχή. Και το παιδί δεν μας αποδίδει. Δεν κρατάει κακία. Δεν κρατάει κακία. Τώρα νομίζω καταλάβατε τι είναι. Ναι. Άρχισαν ενοχές. Και άρχισε μάλιστα και το παιχνίδι αυτό το ψυχολογικό που ξέρουν πολύ καλά οι ψυχολόγοι, η μετάθεση της ενοχής. Αυτός φταίει, εκείνος φταίει, εκείνος φταίει, γιατί είναι βαριά η ενοχή. Πάρεσαι και λέει ο Θεός, βγείτε όλοι έξω τώρα από εδώ. Να τα βρείτε μόνοι σας, εγώ δεν μετέχω σε αυτό. Ναι, αυτό είναι. Όλα αυτά είναι στο φόβο του Θεού όμως. Ναι. Υπάρχει φόβος και φόβος, τι ακριβώς δημιουργούν οι ενοχές του φόβου? Δημιουργούν ένα κακό φόβο του Θεού. Ο Θεός είναι ουσιαστικά τιμωρός, ο εκδικητής. Όταν ακούω αυτό το θα σε τιμωρήσει ο Θεός που λέμε στα παιδάκια τώρα. Τι είναι στα παιδιά, θα τιμωρήσει ο Θεός. Θα τιμωρήσει ο μπαμπάς, άμα το μάθει αυτό ο πατέρας, άντε ο πατέρας να εμφανιστεί μετά στο παιδί αυτό. Αμαρθεί ο πατέρας, λένε οι καημένες οι μανάδες, στην αδυναμία τους βέβαια το λένε, αμαρθεί ο πατέρας θα σε βολέψει. Και γι' αυτό όλοι μας όταν δυσκολευτούμε λέμε μάνα μου, κάνεις δηλαδή μπαμπά μου. Ενώ ο καημένος ο πατέρας κάνει πολλά για μας. Όχι και περισσότερα μερικές φορές. Ναι. Έχουμε καμιά ερώτηση. Παρ' όλα αυτά έχω ακούσει κάτι στην βαθιά μέσα μου δύο φορές, ότι λένε ότι αν δεν αγαπάς, κάνε που σου αγαπάς και η αγάπη θα έρθει μετά. Η προσευχή σου και μέσα από την προσευχή σιγά σιγά θα γνωρίσει και την γνήσια προσευχή. Δεν ξέρω αυτό μπορεί να έχει.
Για την προσευχή αυτό είναι σωστό, για την αγάπη είναι επικίνδυνο λίγο. Γιατί η φαντασία της αγάπης είναι καθαρός ναρκισισμός. Συνήθως. Ιδίως στις γυναίκες, μάλιστα. Ναι. Όταν αυτή η κατάσταση είναι γνωστή στους πατέρες, στον Αββά Ισαάκ, ας πούμε, λέει ούκ αγαπώ τον Θεό, αλλά αγαπώ αγαπήσει αυτόν. Δεν τον αγαπώ, αγαπώ να τον αγαπήσω, αυτό είναι άλλο. Ξέρω ότι δεν τον αγαπώ, να φανταστώ ότι τον αγαπώ είναι μια κατάσταση που σε ένα μοναχό ή μια μοναχή μπορεί να δημιουργήσει παρεστήσεις. Πλάνη, φαντάζομαι ότι τον αγαπώ. Τι φαντάζεσαι τον αγαπώ? Κάθομαι και βλέπω το κάλος του νυμφίου και δεν συμμαζεύεται μετά. Θέλει προσοχή στα θέματα αυτά. Οι πατέρες είναι πιο ρεαλιστές σε αυτά τα θέματα. Η καθολική είναι γεμάτη από τέτοια. Το συνέστημα και αυτά όλα, και αυτά έχει μια θεολογία από πίσω όλο, προβληματική. Καλά, δεν νομίζω ότι κάποιος πρόβλημα να ξεχωρίσει τη στήρα εδώ μέσα. Θεωρητικά τουλάχιστον ξέρουμε ότι δεν είναι το ίδιο. Όχι το συνέστημα πρέπει να χαθεί, αλλά το συνέστημα αυτό με την προσευχή, γι' αυτό λέμε νοερά προσευχή, και ο νους και η καρδιά μετέχει σε αυτό. Έτσι. Μεγάλα θέματα αυτά. Πάβει να γίνεται απλό ανθρώπινο, ενώνεται με τη χάρη και φωτίζεται και αλλάζει. Είναι μεγάλο πράγμα να μάθει κανείς την αγάπη, και είναι τέχνη η αγάπη, δεν μαθαίνεται εύκολα. Τέχνη είναι η αγάπη. Πώς θα αγαπήσεις, δεν είναι εύκολο. Πώς αγαπώ, ένα συναισθηματικό. Αυτό σας αγαπώ όλους. Είναι άνθρωποι που λένε σας αγαπώ όλους. Και το λένε απορριχότητα. Και είναι το τέλος. Η τέλεια αγάπη αυτή. Είναι εύκολο. Είναι πολλοί που λένε σας αγαπώ όλους. Ιδίως οι πολιτικοί μας αγαπούν όλους από τον παλκόνι. Νιώθουν αφάνταστη λατρεία για μας. Βλέποντάς μας ως οπαδούς τους. Γι' αυτό είπαν ναρκισισμός αυτή η αγάπη. Ναι. Ενώ ο Χριστός όταν έρχονται αμέσως να τον κάνουν βασιλιά φύγεται. Δεν αποδέχεται την αγάπη αυτή. Βασιλιά θα τον έκαναν, όχι μια φορά. 5.000 αυτοί, 15.000. Ναι, φύγεται. Οράτε μηδενή ύπητε, μην το λέτε πουθενά. Άλλη αγάπη αυτή. Είναι. Που σημαίνει ότι αν πάψω σας... αν δεν σας ξαναταΐσω, σταματάει και η βασιλεία μου, ας πούμε. Δηλαδή, με πιάνετε από τα πάθη σας, εσείς. Δεν μπορεί ο Θεός όμως να μπει στα πάθη μας, δεν μπαίνει. Δεν είναι αυτή η Παλαιά Διαθήκη όλη. Εκτήρμον και ολεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο Κυστέλος οργιστής, τε δέει στον αιώνα μηνύ. Ναι, δεν είναι. Παλαιά Διαθήκη είναι αυτό. Δεν είναι. Αλλά επειδή δεν είναι αυτό, ο Θεός θα είναι κάτι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η θρησκεία. Όταν λέει αν τη στον όρο του Θεού, θερεί του τον Θεό. Υπάρχουν εκφράσεις. Το θέμα είναι πώς εννοούνται. Πώς εννοούνται. Δηλαδή ο Θεός σε εμάς είναι ακριβώς το χαστούκι που σας είπα. Ο Θεός αποστρέφεται την ανθρώπινη αυτή. Είναι το χαστούκι που σας είπα, δίνουμε στο παιδί. Μια στιγμή ο Θεός βλέπει, κοιμάσαι, στην αγάπη του δίνει ένα χαστούκι. Δεν νιώθει ενοχή γι' αυτό. Μάλιστα λέει, μάχαρα είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούμε να συμβαστούμε με αυτό με τον θάνατο που ας πούμε ο Θεός... Και υπάρχει και ο διάβολος βέβαια, έτσι. Υπάρχει και ο διάβολος. Ένας πνευματικός άνθρωπος αλλιώς θα ερμηνεύσει αυτές τις εκφράσεις, γιατί θα τις ερμηνεύσει μέσα από το τι βιώνει. Και ένας θεωρητικός άνθρωπος αλλιώς θα τις ερμηνεύσει αυτές. Ένας απλός που θα βγει στο κήρυγμα για πρώτη φορά θα ερμηνεύσει κατά γράμμα αυτά. Και δεν έχει μια σχέση με την αγάπη του Θεού. Ο πνευματικός άνθρωπος όμως, χωρίς να παρανοεί ότι τάχα ό,τι κάνει ο άνθρωπος συγχωρείται, ωστόσο κατανοεί ότι την ώρα που θα επιστρέψει ο Θεός είναι έτοιμος να τον δεχτεί. Ενώ στην αγγίστικη ας πούμε πλευρά δεν υπάρχει αυτό που είπε έλεος. Αμάρτησες πάει, θα πληρώσεις. Μα μετάνιωσες και αν μετάνιωσες θα πληρώσεις πάλι. Αυτή είναι η νόμη, αυτή είναι.
Έστω και αν υπάρχει κάποια παιδαγωγικότητα του Θεού. Το ένα είναι, κοιτάξτε, το ένα είναι υπάρχει σχέση με το Θεό της αλήθειας, το αληθινό, έστω και αν είναι έτσι οι εκφράσεις, και το άλλο δεν υπάρχει αυτή η σχέση. Σε αυτή υπάρχει η ιδεολογία του Θεού. Άλλο η ιδεολογία του Θεού και άλλο η αποκάλυψη. Και η Παλαιά Διαθήκη έχει αποκάλυψη Θεού. Γνωρίζουν ποιος είναι ο Ον Θεός. Ενώ οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, ας πούμε, δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Ον Θεός. Ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουν όπως γνωρίζουν οι αυτοί. Παίζει ρόλο τι έκφραση θα πούμε για τον Άρετο Βίο, έστω και αν είναι θυσία αυτός ο Άρετος Βίος, το πού θα βρισκόμαστε, αν είμαστε μέσα στην Εκκλησία, αν είμαστε έξω από την Εκκλησία. Και ιδεολογίες διάφορες δημιουργούν προϋποθέσεις θυσίας για το δίκαιο. Θυσιάζονται υπέρ του δικαίου. Αλλά δεν είναι όμως το ίδιο που θυσιάζεται ένας μάρτης υπέρ του Χριστού. Στο που είπε, άλλο το απρόσωπο και άλλο το προσωπικό. Γιατί νομίζω για την αγάπη χρειάζεται προσωπική σχέση. Πρέπει να έχει μια αγάπη σάρκωση κυρίως αυτή η προσωπική σχέση. Γι' αυτό και στην κοινή διαθήκη δεν θα δούμε τις εκφράσεις. Υπήρχε στους προφήτες η γνώση, η αποκάλυψη αυτής της αγάπης του Θεού. Αλλά δεν υπήρχε η δυνατότητα προσλήψεως. Η δυνατότητα προσλήψεως έγινε μετά την έλευση του Χριστού. Και πάλι σε εμάς πρέπει να, γι' αυτό γίνεται ολόκληρη παιδαγωγία, ας πούμε, στον χριστιανό, ώσπου να φτάσει σε αυτό το τέλος. Η παιδαγωγία που γίνεται με τη μετάνοια, με τις ασκήσεις, με τούτο, με τ' άλλο που έχει η Εκκλησία μας, γίνεται ώστε να γίνει ικανός ο άνθρωπος να προσλάβει αυτό το στοιχείο. Γιατί είναι έξωθεν του ανθρώπου η αγάπη του Θεού. Ο καρπός του πνεύματος αυτή είναι αγάπη, χαρά. Αλλά για να πάρεις αυτόν τον καρπό, να είσαι ικανός να προσλάβεις αυτόν τον καρπό, πρέπει να περάσεις από άλλες προϋποθέσεις, που πάλι είναι θεϊκές προϋποθέσεις. Το κήρυγμα όπως που το άρχισε ο κύριος, θα το άρχισε με το μετανοείται. Και η αρχή της γραφής και το τέλος της γραφής το μετανοείται έχει. Και δεν πάβει η αίσθηση μετανοίας ποτέ, γιατί ο άνθρωπος ασθενεί. Αν καταλάβαμε ότι η ασθένεια είναι εκείνη η οποία χωρίζει τα πρόσωπα, τον ανθρώπο από τον Θεό και τα πρόσωπα μεταξύ τους, θα προσπαθούμε πάντα, γι' αυτό οι πατέρες λένε να ταπεινωνόμαστε, θα προσπαθούμε πάντα να επιδιώκουμε να θεραπευόμαστε. Εμείς πάβουμε να αισθανόμαστε την ασθένειά μας και ασχολούμαστε με τα υψηλά χωρίς έχουμε προϋποθέσεις θεραπευτικές μέσα μας. Καταχωνιάζουμε τον πεπτοκότα άνθρωπο, παρουσιάζουμε μια ιδεατή μορφή της καλοσύνης μας στον άλλον άνθρωπο και έρχεται η ώρα που αποκαλύπτεται αυτό. Δεν επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στο πώς θα καθαριστούμε, στο πώς θα στάσουμε να γίνουμε μέτοχοι των αγαθών του Θεού, αλλά επιδιώκουμε όμως να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτά και να τα προβάλλουμε στους άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι και η πλάνη. Ο ασκητής που θα ασκείται πώς να θεραπεύει τον εαυτό του, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ αν θα μιλήσει ή όχι στον άλλον. Εάν θα μιλήσει, θα μιλήσει εκπερισσεύοντας χάρη, εκπείρας ομιλώ πολύ και γύρω φρέμ. Αλλά κι αν δεν μιλήσει, δεν έχει καμία έλλειψη. Ενώ πολλοί από εμάς που μιλάμε, αν δεν μιλήσουμε, έχουμε έλλειψη. Κάποιος που απαγόρευσε, σας είχα πει, το απαγόρευσε ο επίσκοπος να μιλάει και πήγε να σκάσει. Και ανέβηκε σε ένα μπαλκόνι και φώναζε, μίλαγε. Έκανε κήρυγμα για να περάσει ο κόσμος να τον ακούει από κάτω. Είναι μία συνήθεια, ένας εθισμός. Επαγγελματικός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Να είστε καλά. Να εύχεστε.